Αν μου επιτρέπετε. Άλλο, εκεί είναι άλλη αν διαδικασία. Παρά τα αυτά, η Υπουργία να ώρα μιλάω. Ακούστε, εδώ μέσα δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, και λοιπόν... Είμαστε και οι υπόλοιποι. Εντάξει, και με βάση. Αν πέσα έτσι. Καταρχήν, κύριε Παφίλη, σε εσά απίτησα. Κύριε Πρόεδρε, περιμένετε. Μην βιάζεστε. Μπορούμε να συνεννοηθούμε αν θέλετε. Λέω λοιπόν ότι αν πάει έτσι, θα μιλήσουν στις 12 η ώρα. Ο δικός μας ο ομιλητής και τον άλλον μικρότερο κομμάτι. Δεν νομίζω 12, πάντως... Ναι, πάντως έτσι πάει. Ναι, όχι 12 σας έκανα ένα αίτημα ήρεμα. Ναι, δεν μπορώ εγώ, λογικό, κύριε περιμένετε. Παφίλη. Είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Ναι, επειδή είμαι παλιός, γι' αυτό σας τα λέω. Το αίτημά σας... Μπορείτε... Όχι, εγώ δεν μπορώ. Ψήφισε η Βουλή για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, ο Προεδρεύων μετά εκτελεί την απόφαση της Ολομέλειας. Ωραία. Δεν αλλάζει η απόφαση. Εντάξει, σας λέω λοιπόν ότι σε κάθε υπουργό θα παίρνουμε και εμείς το λόγο. Για 3 λεπτά. Ωραία. Για να σας γίνει το... ό,τι είναι να γίνει. Σας το απαγόρευσε κανείς. Όχι, εμείς σεβόμαστε. Τρεις παρεμβάσεις λέμε... έχετε δικαίωμα να τις κάνετε. Δεν πάνω στο μικρόφωνο. Είναι πολύ λογικό και φαντάζομαι και δημοκρατικό. Χάσαμε 5 λεπτά για κάτι, κύριε Παφίλη, που ξέρετε ότι δεν μπορεί ο Προεδρεύων να το αλλάξει. Σας λέω λοιπόν, είναι πολύ λογικό και απευθύνομαι και προς τους υπουργούς. Όχι μόνο σε εσάς, γιατί εσείς... Εγώ δεν καθορίζω το Προεδρείο της σειρά των λοιπόν, Υπουργών. Λέω λοιπόν, είναι πολύ λογικό να ζητάμε να μιλήσουν οι πρώτοι ομιλητές όλων των κομμάτων και μετά να πάει όλη η διαδικασία. Το αίτημά σας ακούστηκε.